Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017. Καλώς απόγευμα φίλοι ακροατές. Πάμε γρήγορα στις αστρολογικές μας προβλέψεις. Κριός. Καλή εβδομάδα, αγαπημένοι μου κρύοι. Δώστε προτεραιότητα σήμερα στον εργασιακό σας τομέα. Ξέρω, έχετε κουραστεί και αυτό περνάει και στον ερωτικό τομέα. Ξεχωρίστε λίγο τους τομείς της ζωής σας, η επιτυχία είναι κοντά σας. Σύμφωνα με το νέο πλανητικό σκηνικό, οι κρύοι θα μας δώσετε λίγο τα φώτα σας αυτή την εβδομάδα. Μην κουράζεστε πολύ, αφοσιωθείτε λίγο στα ερωτικά σας και ό,τι σας ευχαριστεί εκτενέστερα. Και περνάμε στον Ταύρο. Δύσκολη εβδομάδα και λίγο εμπόλεμη θα έλεγα, αγαπητά μου ταυράκια. Μην παρεξηγείτε τις κινήσεις του περιγύρου και του ερωτικού σας συντρόφου. Η ημέρα κυλά με σας να κλείνετε τον εαυτό σας για να βρείτε τις λύσεις. Η επιτυχία είναι στο τσεπάκι σας. Δίδυμος. Η επικοινωνία σήμερα σας βγάζει από δύσκολα εμπόδια σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Ο δυναμισμός σας αλλά και η τόλμη σας σας δίνουν κουράγιο για να αντέξετε αυτή την αντιφατική εβδομάδα. Δώστε προτεραιότητα σε οικογενειακά ζητήματα. Η ανάδρομη όψη του πλανήτη σας, αγαπητοί μου δίδυμοι και παρθένοι που επηρεάζεστε, λίγο προσοχή στο λόγο και οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με συμβόλαια. Και περνάμε στον καρκίνο. Μια μικρή χρονοκαθυστέρηση σας βγάζει από το πρόγραμμά σας τη σημερινή ημέρα. Δώστε έμφαση στον επαγγελματικό τομέα για να μπορέσετε να έχετε καλές απολαβές. Καρκινάκια μου, είστε αρκετά ευνοημένοι, απλά χρειάζεται λίγο υπομονή. Ανοίξτε την καρδιά σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και περνάμε στα λιοντάρια μας. Αρκετά κουρασμένο σας βρίσκει η νέα εβδομάδα, αλλά τουλάχιστον έχετε καλά αποτελέσματα. Νέοι επαγγελματικοί στόχοι ευοδεύονται και σιγά σιγά αρχίζετε να ασχολείστε με τα προσωπικά σας θέματα. Νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σας φτιάχνουν τη διάθεση, αλλά πρέπει να σκεφτείτε καλά πριν πείτε το ναι. Και περνάμε στην Παρθένο. Υποτονική η σημερινή ημέρα, μιας και η διάθεσή σας είναι λίγο πεσμένη. Αυτό οφείλεται σε ότι σας ταλαιπωρούν λίγο τα προσωπικά, παύλα ερωτικά θέματα μέσα στην, ας το πούμε, λίγο χλιαρή ζωή, μιας και ο ανάδρομος Ερμής θα κάνει αυτά. Δώστε προτεραιότητα στον ερωτικό τομέα, μιας και η ημέρα το ευνοεί. Οι λύσεις είναι καθοδόν, αλλά θα πρέπει να προσέχετε λίγο τη διαχείριση του λόγου και γενικά κλεισίματα συμβολέων και όλα τα παρελκόμενα. Και περνάμε στο ζυγό. Έχετε κουραστεί τον τελευταίο καιρό και η εβδομάδα κυλά με πολύ κουράση στον επαγγελματικό τομέα. Σαν δίκαιο ζώδιο που είστε, μπορείτε να φουγκραστείτε καλά τον περίγυρό σας. Από το απόγευμα και μετά ασχοληθείτε με τα δικά σας θέλω και πιστεύω. Ο έρωτας μπορεί να σας προβληματίζει, αλλά με λίγο καλή διάθεση και συζήτηση όλα λύνονται. Και περνάμε στο Σκορπιό. Το πλανητικό σκηνικό φέρνει νέες ευκαιρίες. Η διάθεσή σας είναι σε καλό επίπεδο και θα καλυτερεύσει κι άλλο, αφού μια επιτυχία που περιμένατε σας φτιάχνει λίγο το κέφι. Η ερωτική σας διάθεση είναι στα ύψη, αλλά πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί προς αποφυγήν λάθους. Όλα διορθώνονται και φυσικά είστε από τους τυχερούς του ζωδιακού κύκλου. Και πάμε στα τοξοτάκια μου. Πρέπει να δώσετε σημασία στο χρηματοοικονομικό τομέα, μιας και έκτακτα έξοδα κάνουν την εμφάνισή τους. Δεν πρέπει να αγχωθείτε σε καμία περίπτωση. Απλά είναι θέμα οργάνωσης. Ο ερωτικός τομέας σας κρύβει γλυκές εκπλήξεις, μιας και το τέρι σας σας δίνει λύσεις παντός τύπου. Οι αδέσμευτοι έχετε νέες ευκαιρίες. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Γλυκά μου εγωκεράκια, μια εβδομάδα πολύ δυνατή σας βρίσκει αντιμέτωπους με πολύ τρέξιμο στον εργασιακό τομέα. Προσοχή στην κούρασή σας, κίνδυνος ιώσεων και μικροατυχημάτων. Ο ερωτικός τομέας είναι αυτός που θα σας ξεκουράσει και θα σας χαλαρώσει. Πολύ απλά, απολαύστε τον. Και περνάμε στον υδροχό. Δώστε νέα πνοή στα νέα σας σχέδια, τα οποία προέρχονται από τον ερωτικό τομέα. Τον τελευταίο καιρό η δουλειά σας απορρόφησε και έχετε ξεχάσει ότι έχετε και προσωπική ζωή. Είναι καλή οργάνωση αυτή που θα κάνετε, μιας και τα επαγγελματικά πάνε πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν ακόμα καλύτερα τις επόμενες μέρες. Αποδράστε με φιλικά πρόσωπα ή τον ερωτικό σύντροφο ή προτιμήστε τη χαλάρωση στο σπίτι. Και πάμε στα αγαπητά μου τα ψαράκια. Επιτέλους ήρθε η χαλάρωση. Ψαράκια μου, ήρθε η ώρα της ανταμοιβής. Στον επαγγελματικό τομέα δώστε όμως λίγο προσοχή προς αποφυγή κάποιο λάθος, γενικά κάποιου μικροατυχήματος. Αυτό οφείλεται σε έλλειψη συγκέντρωσης. Τι να σας κάνω, τα ερωτικά σας απορροφούν όλη σας την προσοχή. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.